Οικογένειε θυμάτων και διασωθέντων. Ε, θα έχουμε τον ε, δικηγόρο που του εκπροσωπεί εδώ να δούμε τι γίνεται στη δίκη και πώ πάει και όλη αυτή η ιστορία. Ξεκινώ ευθύ αμέσω και με τα όσα έγιναν εχθέ, αλλά και με τα υπόλοιπα θέματα τη ε, επικαιρότητα. Έχω εδώ δίπλα μου τον ε, κύριο Κώστα Ζαχαριάδη, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα. Καλώ ήρθατε. Καλημέρα σε εσά και στους φίλους τηλεθεατές. Ε, θα ήθελα να ξεκινήσουμε, επειδή είναι σε εξέλιξη και υπάρχει τώρα που μιλάμε και η, ε, η κατάθεση του ανακριτή του αστυνομικού. Ένα σχόλιο για την ιστορία αυτή με τον πυροβολισμό, με τον στον 16χρονο Ρωμά και μετά όσα γίνονται το, τελευταίο, τελευταίο τρίμερο. Και Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κοιτάξτε, δυστυχώς α, έχουμε μία κατάσταση ε, που δείχνει ότι υπάρχουν ε, θύλακες μέσα στην ελληνική αστυνομία ε, οι οποίοι δρούν ανεκπαίδευτα, ανέλεγκτα και ανεξέλεγκτα. Προσοχή, αυτό δεν χαρακτηρίζει τη μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων οι οποίοι υπηρετούν στο σώμα, έχουν μεγάλες αγωνίες, κάνουν ευσυνείδητα τη δουλειά τους... Βιώνουμε όπω η συντριπτική πλειοψηφία τη ελληνική κοινωνία τι συνέπειε αυτών των κρίσεων και βεβαίω ανασφάλεια και δυσκολία γύρω από τι δουλειέ του. Όμω δεν είναι ένα μεμονωμένο ξεχωριστό περιστατικό. Και το άλλο στο πέρα, με εδώ, Έχω, έχουν υπάρξει πολλά και, και βλέπετε ότι όταν έχει τέτοιε καταστάσει, η κατάσταση τίνει να πάρει ανεξέλεγκτα χαρακτηριστικά. Εύχομαι α, να μπορέσει να εκτονωθεί. Να γίνει σύντομα, η, κ. Η, κ. Απάντηση, η απάντηση ε, στον αυταρχισμό, στον πισόπλατο πυροβολισμό στο κεφάλι, διότι περί αυτού πρόκειται, είναι μια απόπειρα δολοφονική επίθεση, δεν μπορεί να λυθεί και δεν θα λύσει κανένα πρόβλημα η βία ή ένα α, περιστατικό πίσης, που θα είχε, βάζει. Άκουσα, άκουσα και τον πατέρα χθε του παιδιού. Καταλαβαίνω ότι σε τι κατάσταση βρίσκεται ή μάλλον μπορώ να καταλάβω γιατί. Κανεί δεν μπορεί να καταλάβει. Αλλά καταλαβαίνω πώ το, το λέω. αλλά τώρα, βάση, τώρα η απειλή στον, για τα παιδιά του αστυνομικού Εντάξει. ε, δημιουργούν. Ε, έτσι, αυτο... δεν, ε, πρέπει... Ε, αυτο... δεν ε, πρέπει. Κοιτάξτε, αυτό ο, ο, ο άνθρωπο αυτό ε, είναι σαφέ ε, ότι έχει χάσει τη γη κατά τα πόδια του. Όποιο Εννοείται. Εννοείται. Δεν το συζητώ. Όπω χάσανε οι γονεί του, Γρηγορόπουλου. Δεν Όπω χάσανε οι γονεί του Θάνου Αξαρλιαν, δεν το συζητάμε. Ε, Όμω η κοινωνία δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι. Αυτό θέλω να ε, πω, εκεί θέλω να καταλήξω. εκεί θέλω να πάω. Χρειάζεται σχέδιο, χρειάζεται συνοχή. Ε, χρειάζεται αυτό το περιστατικό να είναι το τελευταίο. Και για να μπορέσει να γίνει αυτό, πρέπει να σταματήσουν τα λόγια και να περάσουμε σε πράξη. Δεν μάθαμε ποτέ τι έγινε με τη ΣΕΔΕ για την βάρβαρη επίθεση στο σπίτι του κυρίου Ινδαρέ. Δεν μάθαμε τι έγινε ποτέ με την ΕΔΕ α, για τον ξυλοδαρμό των νέων ανθρώπων στη Νέα Σμύρνη. Α, δεν έχουμε μάθει για μία σειρά ζητήματα. Ξέρετε, παθαίνουμε. Γίνεται ένα περιστατικό. Είμαστε όλοι στην Κυριακεί στην επικαιρότητα εκείνε τι μέρε και, και όταν τα χάνεται, αποσυρθούν λέει. τα φώτα τη δημοσιότητα, ασχολούμαστε με άλλα ζητήματα μέχρι να έρθει άλλο ένα. Ναι. Δεν λειτουργούν έτσι τα όρημα κράτη. Δεν λειτουργεί Μάλιστα. έτσι θεσμικά η Πολυκράτη. Αν στο μάθος. συγκεκριμένο. Υπάρχει ένα θέμα συνολικότερο που να, να το συζητήσουμε μια άλλη φορά ε, για τη διαχείριση και το τι έχει γίνει ό, όλα αυτά τα χρόνια ε, με του Ρωμά. Από όλε τι κυβερνήσει, από τις, ε, Εκεί έχουμε ένα θέμα. Και, έχουμε και, ένα χρειάζεται, θέμα και, και χρειάζεται. Η, η, η απάντηση όμω σε αυτό. Δεν είναι ότι η ζωή. Δεν έχουμε καταφέρει να, να τους μας Δεν ενσωματώσουμε. Έχει... Αυτό είναι πανευρωπαϊκό το θέμα, δεν είναι μόνο στην Ναι, αλλά ε, 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 σε εμά είναι πιο έντονο. Σε εμά είναι πιο έντονο γιατί έχουμε διαχρονικέ ειστερήσει και σοβαρά προβλήματα. Αυτό, αυτό. Αλλά η ζωή του κάθε ανθρώπου, του κάθε πολίτη μετράει μετράει το ίδιο. Εννοείται, εννοείται. δεν εννοείται, γιατί όταν συμβαίνουν τέτοια ζητήματα κατά επανάληψη, φαίνεται ότι δεν είναι τα πράγματα ακριβώ έτσι. εννοείται, το λέω για την πλειοψηφία. Εσεί καλά κάνετε και το λέτε. και διακηρυκτικά όλοι ναι. πρέπει ναι. να το λέμε. Ναι. αλλά όταν στην πράξη δεν είναι έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει. Θα έχουμε εξε... την εξέλιξη σήμερα τη κατάθεση του αστυνομικού. Α, θα, θα δούμε πώ θα πάνε τα πράγματα. Πάνε. Κρατώ ότι να ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα. Πρέπει να πέσουν οι τόνοι. Να το. Η απάντηση, για να μην έχουμε... η, η απάντηση σε αυτή του, τη δολοφονικού χαρακτήρα επίθεση δεν μπορεί να είναι η βία, η βία. και Συστό. τα αντίπεινα. Ε, θα έτσι. δημιουργήσει πολύ χειρότερε καταστάσει. Γιατί η βία φαίνεται βία. Είναι... είναι. Είναι, είναι φαύλο και, και Είναι διαπαιδαγωγική με την αρνητική έννοια. Ακριβώ. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι έγινε χθε στη Βουλή. Έχει και σήμερα δεύτερη μέρα. Ψηφοφορία το βράδυ για τις τι παρακολουθήσει. Υψηλή τόνη εχθέ. Τι σα έμεινε χθε, Πώ είναι τη συζήτηση, Πώ την είδατε. Κοιτάξτε, νομίζω ότι είχε ενδιαφέρον. Νομίζω ότι οι πολίτες έχουν βγάλει τα συμπεράσματά τους. Έχουν καταλάβει ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι ένας φοβισμένος Πρωθυπουργό. Δεν μπορεί να σταθεί στο ύψος του θεσμικού του ρόλου και να δώσει απαντήσεις που πρέπει να δώσει σαν Πρωθυπουργό. Ξέρετε, όταν αναλαμβάνει κάποιο να, να ηγηθεί με την εντολή του λαού μια χώρα, έχει αυθέν, αυθύνη απέναντι στη χώρα. Όχι μόνο απέναντι στο κόμμα του ή στην παράταξή του. Και εδώ δυστυχώ είδαμε έναν πρωθυπουργό πολύ κατώτερο των περιστάσεων, να μην δίνει απαντήσει και να φεύγει σαν κυνηγημένο από την αίθουσα τη βουλή επικαλούμενο τον κανονισμό. Ναι. Πολύ κακή, πολύ κακή εικόνα, πολύ κακή εικόνα για τη θεσμική λειτουργία τη χώρα. Και βεβαίω δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Γιατί ο κύριο Μητσοτάκη εδώ και πάνω από τέσσερι μήνε, από τον Αύγουστο τη 4 Αυγούστου του 2022, έχει επιλέξει να παίζει ένα παιχνίδι μετάθεση ευθυνών, στην αρχή στον ανιψιό του και στον κύριο Κοντολέον που του έριξε όλη την ευθύνη, την οποία με βάση την νομοθεσία την έχει ο ίδιο προσωπικά, νομοθεσία του 2019. Και βεβαίω απόρριτο. Η μαγική λέξη για τον κύριο Μητσοτάκη είναι απόρριτο. Προσπαθεί όλα να τα κρύψει πίσω ναι. από το απόρριτο. Νομίζω και ο κύριο Σαμαρά και ο κύριο Καραμαλή έχουν μιλήσει το λέω γιατί θα μου πείτε εσεί το ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Περιπτώσει... Είναι και πρόσφατα. Δεν είναι. Οι, οι δύο τοποθετήσει που δεν αναφέραστε έπαθε. είναι πρόσφατε. Κύριο Σαμάρα, δεν έπαθε φίλο ΣΥΡΙΖΑ, σύρυζα, μην τρελάθουμε κιόλα. Όχι, αυτό <laughs> 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 <το> αποκλείεται. <laughs> <το> αποκλεί, <laughs> και ο κύριο Βενιζέλο έχει μιλήσει με έναν τρόπο για αυτά τα. Είναι ζητήματα δημοκρατία. Ε, και, εν πάση περιπτώσει, ο καθένα έχει την ευθύνη τη τοποθέτησή του απέναντι στη δημοκρατία και απέναντι στην ιστορία. Εμένα μου κάνει εντύπωση, για παράδειγμα, ότι κάποιοι πρωθυπουργοί όπω ο κύριο Σιμίτη μέχρι στιγμή δεν έχει μιλήσει. Ε, είναι μέλος και ιστορικός ηγέτης α, του κόμματος του οποίου υποψήφιος αρχηγός παρακολουθήθηκε. Περίμενα να, να είχε πάρει μια μάλιστα. θέση για τα πράγματα. Τώρα, ε, ε, από ό,τι κατάλαβα, θα ψηφιστεί σήμερα το νομοσχέδιο με την κυβερνητική πλειοψηφία. Ε, από αύριο τώρα. Τι αλλάζει στο θέμα αυτό, Έχετε καταλάβει. Εγώ προσπαθώ να καταλάβω ε, τι αλλάζει αύριο. Εντάξτε. Καταλαβαίνετε πώ το λέω. Όλα. Θα σταματήσει να παρακολουθήσει, ή θα γίνονται όταν πρέπει να γίνονται. Αυτό δεν προσπαθώ να καταλάβω. Κοιτάξτε, <συστά> εδώ δεν έχουμε. Γιατί μιλάμε για μια. Λέει άλλη λειτουργία τη ΕΕΠ. Εδώ έχουμε, εδώ έχουμε μια παρακρατική λειτουργία. Θα σταματήσει δεν αυτό. Δεν είναι. Εκ... Δεν Θα σταματήσει. Γιατί δεν, δεν αλλάζουν οι νοοτροπίε των ανθρώπων οι οποίοι ήταν οι βασικοί αρχιτέκτονε αυτή τη πολιτική. Μπορεί να αλλάξει μορφή. Μπορεί να αλλάξει ένταση, μπορεί να διαφοροποιηθεί, α, μπορεί να υποχωρήσουν γιατί τους πιάσαμε με τον κοριό στο αυτί. Ε, δεν εκτιμώ όμως ότι αυτοί οι οποίοι διαχειρίζονται τα πράγματα με αλαζονία, με αυταρχισμό, με έπαρση, με ιδιοκτησιακή λογική μπορούν να γίνουν. Θεματοφύλακε τη κοινωνική λογοδοσία και τη διαφάνεια. Άλλωστε, ποια κοινωνική λογοδοσία και ποια διαφάνεια, εδώ το νομοσχέδιο που φέρνουν, λέει ότι αν παρακολουθήσουν εσά σήμερα, θα, θα μπορέσετε να μάθετε μετά από τρία χρόνια. Ότι με παρακολουθήσανε. Χίλια... 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 Ναι, αν και... ναι. σα δεν σα παρακολουθούσανε. Ναι. Βέβαια, από την άλλη, εγώ άκουσα και τα επιχειρήματα στην Βουλή, χθε στην ίδια συζήτηση, και του Πρωθυπουργού και των εισηγητών, ότι οι λίστε είναι φανταστικέ, είναι μυθεύματα, δεν υπάρχουν αποδείξει. Σα λέω τώρα με ένα τίτλο το. Καταρχήν υπάρχουν το... αποδείξει. Το... Υπάρχουν αποδείξει και παραδοχέ. Δηλαδή το ότι παρακολουθούσαν τον κύριο Ανδρουλά και τον κύριο Κουκάκη. Το έχουν παραδεχθεί αυτό. Ενώ στην αρχή μα έλεγαν άλλα. Το έχουν παραδεχθεί. Μετά υποχώρησαν το... και τον παραδέχτηκαν. του λόγου δεν ξέρουμε βέβαια. Τώρα. Δεν, ναι, δεν ξέρουμε ναι, το... το, λόγο. Είναι δηλαδή απόρριτο. Θα του μάθουμε σε χίλιε μέρε. Δηλαδή. Σε χίλιε μέρε. Είναι δηλαδή. ότι παρακολουθούσαν τον αρχηγό του Τρίτου Κόμματο. Λοιπόν. Πάμε σε εκλογέ. Πάμε σε εκλογέ, να το μάθουμε. Και ο κόσμο δεν θα ξέρει γιατί τον παρακολουθούσαν. Θα το μάθουμε μετά το τέλο τη επόμενη τετραετία. Τριετία. Ναι. Ε, τώρα έχουν βγει και άλλα ονόματα και δεν έχουν βγει ονόματα μόνο από το, τη μερίδα του τύπου που ασκεί η κριτική προ την κυβέρνηση ναι. Έχουν βγει και από τι ναυαρχίδε του φιλοκυβερνητικού τύπου Δηλαδή εν πάση περιπτώσει η εφημερίδα νέα και η εφημερίδα βήμα που έβγαλε και τα ονόματα των έξι αστυνομικών Με τα αρχικά που μετατάχθηκαν α, από την αστυνομία σε μια άλλη υπηρεσία για να λειτουργούν yeah. το πρέντατορ δεν, δό, δεν, δόθηκε καμία απάντηση. Και έχουν βρεθεί και άλλα ονόματα, πολύ σημαντικά, μεταξύ των οποίων μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και βεβαίω το όνομα του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων τη χώρα. Είναι πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα. Του κύριο Φλόρου, λέτε. Του Φλόρου, ναι, και μου κάνει εντύπωση τώρα. Το λέει ο κύριο Μητσοτάκη, λέει ο κύριο Τσίπρα. Πιες στη Βουλή και πε μα ότι δεν είναι έτσι. Και δεν το λέει. πόσο δύσκολο είναι να πει δεν είναι έτσι. Δεν παρακολουθείται ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων. Ανταυτού έφυγε και λέει συκοφαντίε κτλ. Και, τα λοιπά. και ρωτώ εγώ, πώ αφήνει, λέει ο Βαξεβάνη και το ντοκουμέντο είναι, πώ αφήνει έναν συκοφάντη, ο κύριο Μητσοτάκη, να βρωμίζει και να λασπώνει την πολιτική ζωή τη χώρα. Δεν του κάνω μήνυση, λέει, γιατί δεν έχω κάνει μήνυση ποτέ σε δημοσιογράφο και εγώ είμαι θεσμικό. Τώρα, ναι. πραγματικά, ένα θα μπορούσε ο κύριο Μητσοτάκη. Α πούμε ότι ο κύριο Μητσοτάκη έχει δίκιο. Του κάνει μήνυση στον κύριο Βα... Βαξεβάνη. Και αν έχει δίκιο ο κύριο Βαξεβάνη, ο κύριο Μητσοτάκη, ο κύριο Βαξεβάνη θα, θα εξευτελιστεί ο άνθρωπο. Yeah. Θα τελειώσει και δημοσιογραφικά. Μετά δεν θα ασχολείται κανένα με τι ιστορίε yeah, του... Του... Yeah, του... Yeah. του Βαξεβάνη, yeah. γιατί θα έχει πάνω του. Και θα μπο... είχε αυτή τη δυνατότητα ο κύριο Μητσοτάκη, αλλά δεν το κάνει γιατί είναι θεσμικό. Είχε τη δυνατότητα, έχει τη δυνατότητα να κάνει μήνυση. Και να τελειώσει με αυτή την ιστορία, να καθαρίσει το όνομά του. Να καθαρίσει και ένα συγκρότημα το οποίο του άσκει, του δρυμμή αντιπολίτευση και δεν το κάνει. Σέβεται τι διαδικασίε και του θεσμού. Αλλά ο κύριο Μητσοτάκη που σέβεται τι διαδικασίε και του θεσμού έφερε στι 31 Μάρτη του 2021 τροπολογία προκειμένου να μην ενημερώνεται για το λόγο τη παρακολούθηση. Ο παρακολουθούμενο μετά το πέρα τη διαδικασία. Την έφερε ο κύριο Τσιάρα και ο κύριο Πικράμενο. Αλλά ο κύριο Μητσοτάκη είναι θεσμικό. Εμπόδισε την ανεξάρτητη αρχή να κάνει τη δουλειά τη και να επιτηρήσει την ΕΕΠ με βάση το απόρριτο. Αλλά ο κύριο Μητσοτάκη είναι θεσμικό. Εμπόδισε την ανεξάρτητη αρχή να ελεγχθούν οι πάροχοι πάλι με βάση το απόρριτο. Αλλά ο κύριο Μητσοτάκη είναι θεσμικό. Εμπόδισε με βάση το απόρριτο να μιλήσουν στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής οι μάρτυρες. Αλλά ο κύριος Μητσοτάκη είναι πάλι θεσμικός. Έριξε σκοτεινό πέπλο πάνω από την διεργασία που ερευνά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά ο κύριος Μητσοτάκη είναι θεσμικός. Ο ίδιος πήρε, που δεν το έκανε ούτε ο Σαμάρας, ούτε ο Καραμαλής, ούτε ο Γιώργος ο Απανδρε, ούτε ο Κώστας Σιμίτης, τις αρμοδιότητες της ΕΥΠ στο γραφείο του, Θυμάστε ένα βίντεο του κύριου Σαμαρά που έλεγε ότι αυτά είναι τα λοιπά. Αλλά είναι θεσμικό. Ε, όρισε τον κολλητό του τον κύριο Κοντολόν χωρί να έχει τα προσόντα. Και επειδή δεν είχε τα προσόντα, άλλαξε τον νόμο για να ταιριάζουν τα προσόντα του κύριου Κοντολόν και μετά του έφερε την ευθύνη. Αλλά ξέρετε, είναι θεσμικό. Δεν είναι θεσμικό αυτό ο πρωθυπουργό. Εμπλέκεται με πολιτική ευθύνη σε μια σοβαρή παρακρατική λειτουργία, η οποία βάλει κατά της λειτουργίας των θεσμών, των ατομικών δικαιωμάτων, των πολιτικών ελευθεριών, Τη διαδικασία του πολιτικού συστήματο. Έχει βγει τραυματισμένο το πολιτικό σύστημα. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στο εσωτερικό του πολιτικού συστήματο. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη των πολιτών στο πολιτικό σύστημα. Και τη να ευθύνη γι' αυτό τη φέρει ο κύριο Μητσοτάκη. Αν μπορεί να κάνει μια μήνυση. Αν δεν θέλει να κάνει αυτό, κάνει κάποιο άλλο. Κάποιο άλλο να κάνει. Στον κύριο Βαξεβάνη, να δούμε πόσα πίδια πιάνει ο Σάκο, να μάθουμε την αλήθεια. Μάλιστα. Τότε θα φανεί ποιο είναι ο θεσμικό και ποιο είναι ο παρακρατικό. Μάλιστα. Θέλω, ε, επειδή ξέρω ότι βιάζεστε, μία ερώτηση για την ακρίβεια και για τα όσα περνάμε το χειμώνα, το δύσκολο αυτό που διανύουμε. Ε, καλάθι νοικοκυριού, Ερωταστικό καλάθι, καλάθι του το Αγίου Βασίλη. Πιστεύετε ότι όλα αυτά βοηθούν τον κόσμο σε αυτέ τι δύσκολε στιγμέ, έπρεπε να γίνει κάτι άλλο. Υπάρχει δυνατότητα να γίνει κάτι άλλο για να λεχθεί ακρίβεια. Εγώ σας προτείνω να έχετε μόνιμα μία κάμερα έξω από ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ τις επόμενες μέρες. Πηγαίνω στο μάρκετ. Έχω Ξέρω. εικόνα. Το, δεν... το... Γνωρίζω. Και να ρωτάτε τον κόσμο. Να ρωτάτε τον κόσμο πώς σας φαίνεται το καλάθι μου. Είναι αποτελεσματικό. Είναι καλό. Δουλεύει. Εμεί έχουμε προτείνει τρία πράγματα για την αντιμετώπιση τη ακρίβεια που βάζει φρένο συνολικά στον καλπασμό του πληθωρισμού. Και είναι στρατηγικέ τι οποίε τι είδαμε να εφαρμόζονται και να πετυχαίνουν σε άλλε ευρωπαϊκέ χώρε. Πρώτον, Χαμήλωμα του ΦΠΑ στα είδη πρώτη ανάγκη. Όχι σε όλα τα είδη, δηλαδή. στα καθημερινά, ίδρυμα. Στα είδη ναι, αυτά... πρώτη ανάγκη. Προδιορίζονται. Αυτά ναι, έχουν γίνει και σε ναι, άλλε χώρε. Ναι. Κόστο 960 εκατομμύρια ευρώ υπάρχει. Αυτό διαθέσιμο στα κρατικά ταμεία. Χαμήλωμα του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα στα κατώτερα ευρωπαϊκά επίπεδα για ένα χρόνο κόστο 1,5 δισεκατομμύρια. Οριζόντιο αυτό ευρώ. το. Οριζόντιο. οριζόντιο. Yeah. Ξέρετε, τα μέτρα τα οποία είναι οριζόντια επιβαρύνουν ή διευκολύνουν αναλογικά περισσότερο τα μεσοστρώματα, του φτωχού και του αδύναμου συμπολίτε μα. Είναι πολύ πιο ευεργετικό για έναν ο οποίο έχει ένα εισόδημα 800, 1000, 1200, 1500 ευρώ να του τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Να βάζει καύσιμα και στην Αθήνα, όπω βάζει κάποιο στο Βερολίνο, στο Παρίσι, ναι, κατάλαβα, στη Μαδρίτη, κατάλαβα. στη Λευκοσία που είναι Αυτός... χαμηλότερε οι τιμέ. Αυτό δεν μπορεί να έχει μεγάλη διάρκεια. Δεν έχει... Για ένα χρόνο. Ναι, καταλάβατε. Δεν χρόνο. έχει διάρκεια. Όχι τώρα το τι ναι. έχει γίνει. Και το, Έχουμε... τρίτο... και το τρίτο είναι διαφορετική αρχιτεκτονική στην αγορά ενέργεια, στο μοντέλο τη Ισπανία και τη Πορτογαλία, επιστροφή των υπερκερδών, των παρόχων στην κοινωνία για να μην χρηματοδοτούμε αυτό που τα υπερκέρδη το πω εγώ σημαντικά το πλαφόν στην Αντλία, λέτε. Ναι, πλαφών και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό για να μπορέσουν ναι. να ελεγχθούν τιμέ. Ένα λογικό περιθώριο κέρδου στο 5%, όπω κάνουν και άλλε ευρωπαϊκέ χώρε, για να μην υπάρχει έσχρο Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να γυρίσουν στην κοινωνία τα χρήματα τα οποία βρίσκονται στα ταμεία των παρόχων ηλεκτρική ενέργεια, στα ταμεία των εταιριών πετρελοειδών που έχουν υπερκέρδη όπως δημοσιεύουν στα ταμεία του κράτους, τα οποία λόγω της ακρίβειας υπεραποδίδουν οι φόροι. Έχουμε λοιπόν μία συνθήκη που ο κύριος Μητσοτάκης τη χειρίζεται με συγκεκριμένο τρόπο. Οι πλούσιοι και οι ισχυροί γίνονται Πλουσιότεροι και κερδοσκοπούν. Οι μεσαίοι γίνονται φτωχοί και οι φτωχοί γίνονται απελπισμένοι. Αξίζουμε καλύτερα. Σε όλη την Ευρώπη τα πάνε καλύτερα. Αυτό το πράγμα μπορεί και πρέπει να αλλάξει. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Ζεχαριάδη, ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ. Σα αφήνω γιατί έχετε να πάτε σύρω-μίκονο πάτε. και επιστρέφουμε. Αυτό πάνε καλοκαίρι, σύρω-μίκονο. Εμεί είχαμε χειμώνα τώρα. Όπω καταλαβαίνετε, πάμε για ψυχαγωγή. Το κατάλαβα. Κατάλαβα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ την καλημέρα που μου Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά με το